Και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Μου είχε έρθει μια ιδέα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή, αλλά ξύπνησα το πρωί και αποφάσισα ότι θέλω να πάω στο δάσος να μαζέψω μούρα και να φτιάξω μαρμελάδα. Όχι να πάω να αγοράσω τα μούρα, να πάω εγώ με τα χέρια μου και να τα μαζέψω. Το κάνουν γενικά στη Σουηδία αρκετά. Κάνουν αρκετές εξορμήσεις για να μαζέψουν μούρα, μανιτάρια και τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μούρων. Για την ακρίβεια και για να λέμε τα πράγματα σωστά, δεν θέλω να φτιάξω την κλασική μαρμελάδα. Θέλω να φτιάξω το λεγόμενο silt, το οποίο τρώγεται πάρα πολύ εδώ. Μοιάζει με μαρμελάδα, αλλά είναι λίγο πιο ρευστή. Δεν είναι τόσο πυκτή όπως η μαρμελάδα και δεν τρώγεται τις περισσότερες φορές σε ψωμί. Την βάζουν σαν topping στα pancakes, στις βάφλες, στα κεφτεδάκια, γιατί γενικά τους αρέσει αυτό το γλυκόξινο. Και παρόλο που μπορείς να φτιάξεις silt από πάρα πολλά φρούτα, κυρίως φτιάχνεται με μούρα που είναι ξινά. Εγώ θέλω να φρω το πιο διάσημο από αυτά που είναι το lingon. Οπότε το official name αυτής της μαρμελάδας είναι lingon silt. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται το lingon στα ελληνικά. Στο Wikipedia είναι μεταφρασμένο σαν κόκκινο μύρτιλο. Επίσης κάποιες άλλες ονομασίες που έχει είναι cranberry του βουνού, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα είδος μούρου πεντανόστιμο, ξινό, super τέλειο topping για pancakes και για βάφλες και είναι και η κύρια σάλτσα που βάζουν στο πιο κλασικό έτσι σουηδικό και γνωστό πιάτο, τα κεφτεδάκια με τον μπουρέ και αυτή τη σόσα από lingon. Οπότε τι καλύτερο από το να τη φτιάξουμε from scratch. Να βρούμε τα μούρα στη μουριά, να τα κόψουμε και να μαγειρέψουμε. Πάμε! Έχω βρει αυτά σχεδόν έξω από το σπίτι, τα οποία μοιάζουν πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% σίγουρη. Θα μπορούσαν, αλλά δεν ξέρω. Οπότε είπα να τα αφήσω, ούτως ή άλλως μετά θα περάσω από εκεί. Αν χρειαστώ, θα πάρω. Γενικά εδώ, όπως βλέπετε, έχει αρκετή δασική έκταση. Οπότε πιστεύω κάτι θα βρω. Ελπίζω βασικά κάτι να βρω. Όταν έκανα μια γρήγορη αναζήτηση στο Google, είδα ότι υπάρχει ένα δασάκι κάπου εδώ κοντά. Και το άρθρο έλεγε ότι είναι από τις καλύτερες περιοχές για να μαζέψεις. Ωστόσο, όταν είπα να το επιβεβαιώσω, συνειδητοποίησα ότι ήταν συνωνυμία. Και ήταν κάπου πολύ μακριά αυτό. Οπότε πάμε λίγο στην τύχη. Σήμερα όμως γυρνώντας από το τρέξιμο, νομίζω ότι είδα ραδιοσημεία. Οπότε θα κατευθυνθούμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Παιδιά, δείτε εδώ πάνω στον κεντρικό. Αυτά πρέπει να είναι. Ναι, μοιάζουν πολύ περισσότερο με τις φωτογραφίες. Αν και δεν ξέρω αυτό το ματσάκι, αν το είδα κάπου. Μοιάζουν πολύ ρε στις, αυτά είναι. Μόλις έκανα μια μικρή αναζήτηση, δεν είναι lingon. Λέγονται red rose, hip berries, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά λέω να μαζέψω κάποια γιατί όλα berries είναι. Οπότε, οκ. Okay. Θα γίνει μια mixed μαρμελάδα. Θα δούμε. Α, λερώνουν αυτά. Έχω πάρει αυτό εδώ το τάπερ, γιατί δεν έχω πιο επαγγελματικά σύνεργα. Αλλά εντάξει, η δουλειά του την κάνει. Νομίζω φτάνουν τόσα για τώρα. Τα χέρια μου έχουν ήδη αρχίσει να λερώνονται. Ελπίζω να βρω κάτι πιο legit. Ίσως έπρεπε να κάνω καλύτερη έρευνα. Αλλά τώρα εδώ είμαστε, θα δούμε. Εν τω μεταξύ, έχει παντού αυτά τα δέντρα, τα οποία έχουν ένα καρπό που μοιάζει αρκετά. Πάλι κάποιο μούρο θα είναι. Αυτά που ψάχνω εγώ όμως είναι σαν θάμνος, οπότε δεν μας κάνει. Ολόκληρες εκτάσεις εδώ και τίποτα, παιδιά. Έχω αρχίσει να απογοητεύομαι γιατί το είχα για πολύ εύκολο. Αλλά εν τέλει δεν είναι. Και θέλω να βρω έναν καλό θάμνο. Δεν θέλω να μαζέψω 80 κιλά. Και εδώ τώρα έχει κάποια άσπρα μούρα. Τα οποία δεν φαίνονται άγουρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι μαλακά. Και έχει παντού εδώ τριγύρω. Οπότε να πάρω ελπίδα και να υποθέσω ότι θα έχει και για μένα. Έχει και έναν κύριο με ένα παιδάκι. Μπορώ να πάω να το ρωτήσω. Λατρέπομαι. Δεν τον πρόλαβα, αλλά θα ρωτήσω τον επόμενο με φιλική φάτσα που θα δω. Όχι, εδώ είναι ξεραίλα, δεν έχει τίποτα. Κλάψ, κλάψ και κάπως έτσι θα αποτύχει το βίντεο. Έχω βρει κυριολεκτικά όλα τα είδη μούρων που υπάρχουν εκτός από αυτά που θέλω. Μήπως απλά να μαζέψω λίγο απ' όλα και ό,τι γίνει. Δεν ξέρω. Αυτά εδώ, ας πούμε. Α, είναι μαλακούτσικα. Αλλά δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Μάλλον θα συνεχίσω να ψάχνω και βλέπουμε. Το φθινόπωρο πάντως είναι πανέμορφο εδώ, δηλαδή. Η φύση είναι καταπληκτική. Δείτε εδώ το τοπίο. Πάλι δεν είμαι σίγουρη τι είδος μούρο είναι, αλλά είναι κάποιο είδος μούρου. Οπότε σίγουρα θα γίνει το μαρμελάδα. Έχω μαζέψει αυτά μέχρι στιγμής. Και γενικά από ό,τι είδα εδώ τριγύρω έχει αρκετά έτσι θαμνάκια με μούρα. Οπότε πάμε να δούμε. Να δείτε, θα βρω όλα τα μούρα που έχει Σουηδία εκτός από αυτά που θέλω. Με πρόλαβαν μάλλον οι Σουηδοί, τα μάζεψαν όλα. Κυρίως έχει αυτά τα δύο είδη, ρε γαμώτο. Αυτά τα πιο μεγάλα και μακρόστενα που είναι τα rose hip, πώς τα λένε. Και αυτά τα πολύ μικρούλια. Εγώ θέλω κάτι μεσαίο και σφαιρικό. Πολλά ζητάω. Πολλά ζητάω μάλλον. Σκαρφαλώστε με την Αντωνία στην αναζήτηση. Ζήτηση για μούρα. Παντού τα ίδια, ρε φίλε, παντού. Παιδιά, μήπως είναι αυτά, ρε. Παιδιά, αυτά μοιάζουν αρκετά, μπορώ να πω. Αλλά δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω γιατί περίμενα ότι θα είμαι σίγουρη. Εγώ νόμιζα θα βγω, θα βρω τον πρώτο θάμνο και θα πω α, αυτά είναι. Αλλά τελικά έχουν 400.000 είδη μούρων εδώ. Πώς να είναι κανείς σίγουρος. Και αυτά μοιάζουν. Όλα μοιάζουν, αλλά νιώθω ότι κανένα δεν είναι. Μήπως είναι αυτά όμως.
όντως. Λοιπόν, είμαι σχεδόν πεπισμένη ότι είναι αυτά, γιατί είναι τα μόνο που ταιριάζουν με τις φωτογραφίες που βρήκα. Ότι το φυτό είναι πολύ χαμηλά σχεδόν στο έδαφος και αυτά έρχονται σε ματσάκια. Και σε κάποιες ιστοσελίδες που έχει λίστα με τα διάφορα μούρα στη Σουηδία, δεν βρήκα κάποια άλλη ονομασία για αυτά τα συγκεκριμένα. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι τα lingonberries και τελειώσαμε. Ας μαζέψω λοιπόν. Αυτή τη δουλειά, ναι, έχετε δίκιο, θα μπορούσα να την έχω κάνει πριν βγω, αλλά ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που δεν σκέφτηκα την προετοιμασία. Πάμε λοιπόν να μαζέψουμε. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την αίσθηση, αλλά νιώθω ένα false alarm. Έτσι όπως τα πιάνω δεν μου φαίνονται μαρμελάδα friendly, δεν ξέρω πώς να το πω. Και επίσης αν τα σπάσεις, είναι μέσα λίγο αιδιαστικά, δεν έχουν υγρό. Τζάμπα χάρηκα. Όχι παιδιά, όχι. Λάθος, συναγερμός. Μια ώρα και κάτι μετά, πλήρης αποτυχία η αποστολή, παιδιά μου. Δεν βρήκα τίποτα. Υποθέτω ότι είμαι υπερβολικά κεντρικά και πρέπει να βγω λίγο πιο έξω. Αλλά η ώρα πάει 6 και σιγά σιγά θα σκοτεινιάσει. Οπότε δεν παίρνω το λεωφορείο να βγω μία ώρα έξω από το κέντρο για να πάω να μαζέψω μούρα. Οπότε θα γυρίσω σπίτι και θα ξαναπροσπαθήσω άλλη μέρα. Έχω ένα μικρό update. Είμαστε περίπου 10 μέρες μετά. Έκανα μια εκτενή αναζήτηση στο ίντερνετ, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν βρήκα πραγματικά τίποτα. Οπότε έπιασα μια νοσηλεύτρια στη δουλειά, η οποία ήταν φανταστική και μου είπε να έρθω εδώ. Μου είπε πρέπει να πάω στο δάσος. Της λέω ποιο δάσος, και μου είπε στο δάσος της Τύρεστα. Οπότε πήρα το λεωφορείο και ήρθα. Είμαι εδώ, Τύρεστα National Park. Βέβαια η έκταση είναι αρκετά μεγάλη. Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες και πάει όλο από εκεί και από εκεί και από εκεί. Και δεν είμαι σίγουρη για το ποια κατεύθυνση θα πάρω. Παρ' όλα αυτά, το νιώθω λίγο καλύτερο από το προηγούμενο. Νιώθω ότι είμαι μέσα στο δάσος και ότι θα βρω στο δάσος. Μου είπαν όλοι ότι έκανα βλακεία που έψαχνα μέσα στη Στοκχόλμη, σε τόσο κεντρικό σημείο, αλλά ποτέ κανείς δεν πρέπει να σταματάει να ελπίζει. Okay, εδώ φαίνεται σαν να έχει κάποιες κρίσιμες πληροφορίες. Ρώτησα κάποιους περιστικούς μου, είπα να πάω από την άλλη. Αλλά εγώ δεν ξέρω, ένιωσα ότι πρέπει να έρθω από εδώ. Οπότε θα μπω και σε ένα μαγαζί να ρωτήσω. Οκ, μου έδωσε την ίδια απάντηση. Οπότε θα τους ακούσω. Εν τω μεταξύ, τους φαίνεται τόσο περίεργο που τους ρωτάω που μπορώ να μαζέψω. Και μου απαντάνε, μα μπορείς παντού. Έχει παντού. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι πάει να πει παντού. Οπότε του είπα ότι δεν έχω ξανάρθει και δεν ξέρω τη φάση. Επίσης, αυτή η νοσηλεύτρια στο κέντρο υγείας, η Μαρή, μου είπε ότι είναι πολύ μικρά θαμνάκια, τύπου 10-20 πόντους από το έδαφος. Και εγώ την προηγούμενη φορά ήξερα ότι είναι χαμηλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο χαμηλά, ξέρω εγώ. Περίμενα ότι θα είναι θάμνη μέχρι εδώ. Αλλά δεν είναι, οπότε πρέπει να κοιτάω κάτω. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αν δεν βρω και αυτή τη φορά, απλά θα πάω να αγοράσω. Σας το λέω από τώρα. Από εδώ ξεκινάει το δάσος που μου είπαν. Οπότε πάμε. Σταμάτησα να περπατάω και συνειδητοποίησα ότι έχει απόλυτη ησυχία, ακούστε. Απόλυτη ησυχία. Ελπίζω να μην είναι αυτά τα θαμνάκια που φαίνονται μαραμένα. Γιατί είναι όντως παντού, όπως μου είπαν. Απλά είναι μαραμένα. Βέβαια, όλοι μου είπαν ότι έχει παντού. Οπότε δεν νομίζω να έχουν όλα μαραθεί, ξέρω εγώ, να έχει περάσει η εποχή τους. Όλοι μου είπαν ότι θα βρεις. Αλλά δεν βρίσκω. Και δεν ξέρω και τι πρέπει να ψάξω, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό το παντού δεν το καταλαβαίνω. Αντωνία, 27χρονη, περπατάει μόνη της στο δάσος για να μαζέψει μούρα. Μόλις βρήκα το πρώτο μου μούρο. Μάλλον είναι blueberry, βέβαια. Και είναι ένα σε όλα αυτά. Αλλά είναι ένα. Μπορεί να είναι καλό σημάδι αυτό. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω να πάω να αγοράζω. Εν τω μεταξύ, μπορώ να αγοράσω και τη μαρμελάδα κανονικά μόνη μου, αλλά όχι. Θέλω να την κάνω from scratch. Να βγάλω τα μούρα από τη γη μόνη μου, έτσι να τα πάρω, να μην την πάρω έτοιμη. Περπατώ, περπατώ. Στο δάσος. Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Δείτε. Lingon baby. Βέβαια, δείτε λίγο εδώ τι συμβαίνει. Λίγο συγκρίνεται αυτό. Δείτε το χέρι μου. Είναι στο ύψος της παλάμης μου. Και απλά συγκρίνεται το με το τι δέντρα και θάμνους έψαχνα εγώ τις προάλλες. Βέβαια, βλέπω δύο. Σε όλη αυτή είναι εδώ τη μικρή έκταση. Το οποίο ίσως το λες μερική επιτυχία, όχι ολόκληρη επιτυχία. Αλλά είναι κάτι. Είναι μια αρχή. Να μαζέψω ένα κιλό που ήθελα δεν νομίζω, αλλά σας μαζέψω κάτι, όντως τελικά. Το πρώτο λίγκον της Αντωνίας στη Σουηδία.
Έλα λίγο να ανεβαίνει το ηθικό. Εσείς οι τέσσερις θα κάνετε μια μαρμελάδα. Εν τω μεταξύ το δάσος είναι γεμάτο και με μανιτάρια. Γιατί μαζεύουμε και μανιτάρια σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να προχωρήσω. Λοιπόν, είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε δυνατοί. Νομίζω ότι είναι το πιο ήσυχο μέρος που έχω πάει στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ, βγήκα από το δάσος. Δες το πιο, ρε φίλε. Γιατί ένα πράγμα που δεν υπολόγισα είναι ότι τα λεωφορεία που πάνε στα δάση σταματάνε από το απόγευμα και μετά να πηγαίνουν στα δάση. Και τώρα πρέπει να περπατήσω λιγάκι. Α, έχει και πεζόδρομο, γιατί εδώ δεν έχει πεζοδρόμιο. Οπότε πας από εκεί. Η κοντινότερη στάση είναι 1,5 χιλιόμετρο από εδώ. Είμαι χαζή, έπρεπε να το έχω υπολογίσει. Αλλά αφαιρέθηκα τελείως στο δάσος, ήταν πολύ ωραία. Οπότε σας αφήνω να βιαστώ και τα λέμε σε λίγο. Έφτασα, yay. Νομίζω δηλαδή. Την αυτή στάση. Όλα καλά, έφτασα. Το λεωφορείο έρχεται σε 11 λεπτά. Το οποίο είναι καλό και θέλω να σας δείξω τον απολογισμό της ημέρας. Βρισκόμαστε εδώ. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλα. Μ' αρέσει που εγώ θεωρούσα ότι θα μαζέψω κάνα κιλό και αγόρασα και 4 βαζάκια. Αλλά ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο εν τέλει. Γιατί όπως είδατε, δεν έχουν όλα τα φυτά μούρα πάνω. Οπότε θέλει αρκετό ψάξιμο. Το οποίο, αν είστε 4-5 άτομα και έρθετε το πρωί και καθίσετε όλη τη μέρα, ναι, μπορεί να μαζέψετε και ένα κιλό. Αλλά ήταν αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά ήταν τέλειο. Γιατί είχε την απόλυτη ησυχία. Και ήταν έτσι πολύ ηρεμιστική η διαδικασία. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Σκέφτηκα όμως ότι αφού δεν έχω ποσότητα για να γεμίσω βαζάκι και έχω μάλλον ποσότητα για να φτιάξω μία φέτα ή κάτι τέτοιο, να πάω να αγοράσω και μία έτοιμη μαρμελάδα από το σούπερ μάρκετ και να συγκρίνω ποια από τις δύο είναι καλύτερη. Θεωρώ ότι το σούπερ μάρκετ θα είναι η καλύτερη, παρόλο που είμαι μεγάλη φαν του homemade. Αλλά έχω μία αίσθηση ότι αυτό το εγχείρημα θα αποτύχει. Πάμε όμως να δούμε. Μαρμελάδες είναι εδώ, φράουλα, blueberry, raspberry. Καλέ δεν έχει πλαδοκάνης. Έχει κάτω. Είναι εδώ. Yeah. Λοιπόν, κάθομαι εδώ στην υπολογιστή. Είδα τη συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολη. Τρία συστατικά. Τα λίγκον, λίγο νερό, ελάχιστο, ίσα ίσα να μην είναι τελείως στεγνή η κατσαρόλα. Τα βράζεις 5 με 10 λεπτά αφού πάρουν βράση, ρίχνεις μέσα τη ζάχαρη, ανακατεύεις και έτοιμο. Βέβαια, το αστείο είναι ότι όλες οι συνταγές ξεκινάνε ως εξής. Χρειάζεσαι 1 κιλό λίγκον. Είμαι σε φάση. Βρε ναι, 1 κιλό. Anyways, κατσαρόλα στο μάτι και ανάβω μέχρι να πάρουν βράση. Έχουν αρχίσει να βράζουν όπως βλέπετε. Πήρε 2 λεπτά τόσο λίγα που είναι. Οπότε τα αφήνω να βράσουν για κάνα δεκάλεπτο. By the way, μια μικρή διευκρίνηση, γιατί μόλις συνειδητοποίησα κάτι. Την πρώτη μέρα που είχα βγει να ψάξω λίγο και κοιτούσα εκείνα τα τεράστια μούρα, ξέρω εγώ, δεν είχα γυρίσει το βίντεο με τα κεφτεδάκια του IKEA, VS τα παραδοσιακά κεφτεδάκια. Που εκεί είδα και θυμήθηκα ότι είναι τόσο μικρά και ποια είναι η φύτος και αυτά. Εκείνο το βίντεο δηλαδή το γύρισα στο ενδιάμεσο των 2 εξορμήσεων στο δάσος. Οπότε αν το είχα κάνει νωρίτερα, θα παιδευόμουν λιγότερο. Πάντων, η φάση μας είναι κάπως έτσι και νομίζω ότι πάμε καλά. Και ήρθε η ώρα να βάλω τη ζάχαρη. Έχω μόνο καστανή ζάχαρη από το βίντεο με την Κατερίνα. Γιατί δεν χρησιμοποιώ γενικά στην καθημερινότητά μου, οπότε είπα να μην πάρω κανονική ζάχαρη. Και από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχω ζυγαριά προφανώς και όλα τα κάνω με το μάτι, ο όγκος της ζάχαρης είναι περίπου 5 φορές ο όγκος των μούρων. Οπότε πρέπει να ρίξω αρκετή ζάχαρη. Αλλιώς η γραμμάρια είναι τα μισά, δηλαδή 1 κιλό λίγκον, 500 γραμμάρια ζάχαρη. It is what it is. Τη ρίχνουμε λίγο-λίγο. Και ανακατεύουμε. Αλλά είναι τόσο μικρή η ποσότητα. Και νομίζω ότι απλά το αφήνω να βράσει λίγο παραπάνω. Μ' αρέσει που μόνο νομίζω σε αυτό το βίντεο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Καταρχάς είναι πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δεν είμαι σίγουρη ότι το εγχείρημά μου θα πάει καλά, αλλά πάμε να ανοίξουμε και την αγοραστή. Καμιά σχέση. Δείτε εδώ τη δικιά μου, σαν το κάρβουνο. Και δείτε την αγοραστή, τι ωραίο χρωματάκι και ρευστότητα που έχει. Δεν πάει καλά. Ακούστε τι σκέφτηκα να κάνω. Έχω εδώ 2 φέτες ψωμί. Θα τις κόψω στη μέση, έτσι εδώ. Και θέλω να δοκιμάσω μία αλμυρή και μία γλυκιά. Δηλαδή, μία να έχει βούτυρο και κασέρι και από πάνω μαρμελάδα. Και άλλη να έχει φουστικό βούτυρο και μαρμελάδα. Ας ξεκινήσουμε με την αλμυρή. Θα λείψω βούτυρο και στα 2 μισά. Θα βάλω από πάνω από μισή φέτα κασέρι. Και παίρνω πρώτα την αγοραστή.
Είναι τα τέλεια. Δικιά μου, γιατί βγήκε τόσο μίζερη. Για πάγωσε τελείως. Μάλλον έβαλα πάρα πολύ ζάχαρη. Αυτά παθαίνεις αν δεν έχεις μετρητή και τα κάνεις όλα στο μάτι. Ήου, έγινε σαν πέτρα. Θα βάλω λίγο μικρότερη ποσότητα από τη δικιά μου. Για να φτάσει. Δείτε εδώ διαφορά. Λοιπόν, δοκιμάζω πρώτα τη φέτα με την αγοραστή μαρμελάδα. Πολύ ωραία. Nice. Πω είναι τέλειο. Έχει και αυτή την ξυνήλα. Άψογη. Πάρα πολύ καλή. Βέβαια νομίζω ότι το σιλκ που σερβίρουν στα εστιατόρια είναι λίγο πιο ρευστό, λίγο πιο σος. Ενώ αυτό είναι μαρμελάδα. Άμε τώρα να δοκιμάσουμε και το δικό μου. Δηλαδή, ήου. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα, αλλά από κοντά. Καταρχάς είναι πέτρα. Κακό δεν είναι. Τι καλό είναι όμως. Είναι πάρα πολύ γλυκό, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Μάλλον έριξα 100 τόνους ζάχαρη, δεν εξηγείται αλλιώς. Καταρχάς πάγωσε, έγινε σαν πέτρα. Και κολλάει και στα δόντια. Σε να φάω λίγο σκέτο. Αλλά πού να σηκωθεί, παιδιά, έχει παγώσει. Δείτε, έχει παγώσει. Μια πλασκέτη ζάχαρη. Το έκανα χάλια. Το έκανα πραγματικά χάλια. Πήγα 2 φορές, έψαχνα 18 ώρες να βρω 5 μούρα. Και απλά απέτυχα σε μια συνταγή που έχει 3 υλικά. Θέλω να το δοκιμάσω και με το φυσικό βούτυρο όμως. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Βασικά είμαι σίγουρη για το πώς θα πάει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Peanut butter and jelly. Είμαι πολύ καλή στο peanut butter and jelly sandwich πάντως. Για να δούμε όμως με αυτή τη μαρμελάδα πώς θα είναι. Nice. Ας προσπαθήσω να σκάψω το πιάτο. Ρε παιδιά, μαρμελάδα ρε. Τούβλο, δεν είναι μαρμελάδα. Θα δοκιμάσω πρώτα το δικό μου για να φύγει από τη μέση. Να το. Να σας πω κάτι. Με το φυσικό βούτυρο δεν είναι τόσο κακό. Βασικά προφανώς γιατί το φυσικό βούτυρο είναι τέλειο, οπότε τα καλύπτει όλα. Αλλά okay, σε σχέση με το κασέρι, επειδή το φυσικό βούτυρο δίνει λίγη περισσότερη γεύση, κάπως μου άρεσε. Δηλαδή ένα 5 θα το πάρει. Πάμε να δούμε για την αγοραστή. Ναι ρε φίλε. Τέλειο! Άντε γεια! Έπρεπε εξ αρχής απλά το βίντεο να λέγεται παίρνω μαρμελάδα και κάνω peanut butter and jelly sandwich. Έλα λοιπόν. Πω, τέλειο, παιδιά. Θα βάλω και στο υπόλοιπο. Δεν ξέρω βέβαια αν θυμάστε που σας ανέβαζα από τότε που δούλευα στην Ελλάδα κάτι ιστορία από εφημερίες που έτρωγα peanut butter and jelly sandwich με μαρμελάδα σίκο. Η καλύτερη ανακάλυψη της ζωής μου. Δηλαδή καλύτερο από αυτό προφανώς. Απίστευτο. Αυτό παίρνει 10. Τα άλλα ήταν απλά μίχα. Να είναι καλά. Όποιος εφήβρε το φυσικό βούτυρο θα πω εγώ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Δεν θα πω ότι αποστολιστεύτηκε με επιτυχία, προφανώς. Αλλά ούτε και με αποτυχία πιστεύω όμως, παιδιά. Γιατί από εκεί που στην αρχή δεν είχα βρει ούτε ένα λίγκον, μετά έψαξα και βρήκα τα θαμνάκια και κάθισα και τα μάζεψα. Από αυτό δεν θα το είχα κάνει. Τώρα ξέρω να τα αναγνωρίζω. Ξέρω πού να τα βρω. Τη συνταγή δεν ξέρω να κάνω, αλλά θα την ξαναδοκιμάσω με ζυγαριά την επόμενη φορά. Και θα σας κάνω update. Οπότε θα δώσω ένα 60% επιτυχία θεωρώ σε αυτό το βίντεο. Μόνη μου ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλες ιδέες έχετε για βίντεο που θέλετε να δείτε στο κανάλι μου. Και αυτά! Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!